Σάρκα και οστά πήρε το πρώτο ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το Open Mall όπως λέγεται, το οποίο εγκαινιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη, μια ιδέα που αναμένεται να υλοποιηθεί σε 3 ακόμη πόλεις και συγκεκριμένα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Μια πολύ σημαντική έτσι, πρωτοβουλία της ΕΣΕ τα τελευταία 3 χρόνια και βέβαια με την πολύ σημαντική παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό. Ανοιχτά κέντρα εμπορίου λοιπόν, τα οποία ουσιαστικά επειδή υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως στην λατινική του ονομασία, την οποία ονομάζουμε Open Mall και υπάρχει και μια σύγχυση στον κόσμο, δεν είναι τίποτα άλλο από μια μετεξέλιξη των παραδοσιακών κέντρων, των παραδοσιακών αγορών των πόλεων. Ουσιαστικά, σύμφωνα με το μοντέλο της Αλεξανδρούπολης, επικεντρωνόμαστε σε 3 βασικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τις αστικές παρεμβάσεις, με τις αστικές αναπλάσεις και την χρήση της αρχιτεκτονικής αναφορικά με την χωροθέτηση αλλά και με την αισθητική συνολικά του χώρου. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την τεχνολογική αναβάθμιση του αστικού χώρου που ουσιαστικά εισάγουμε καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό. Ταυτόχρονα διαχέουμε στοιχεία πολιτιστικά αλλά και εμπορικά. Αυτό είναι και το πρώτο εμποριακό της υπόθεσης και ασφαλώς μιλάμε για ενίσχυση ή δημιουργία από την αρχή ενός ισχυρού δωρεάν ίντερνετ σε ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος και πλάτος μιας αγοράς ώστε να μπορεί ο επισκέπτης πολύ γρήγορα να εξυπηρετείται για το σύνολο των επιθυμιών του. Το τρίτο και σημαντικότερο αναφορικά με το εμπόριο έχει να κάνει με την μετεξέλιξη του τρόπου με τον οποίο ασκούνται οι κλασικές συναλλαγές με το καταναλωτικό κοινό, καθότι σε συνέχεια των προηγουμένων δημιουργούμε την κάρτα πόλης και ένα σύστημα επιβράβευσης ηλεκτρονικά πάντα στην οθόνη του κινητού μας και ένα σύστημα επιβράβευσης από το οποίο μετά την πρώτη αγορά του από συμβεβλημένη με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου επιχείρηση ο καταναλωτής παίρνει κάποια μπόνους τα οποία σε μορφή έκπτωσης μπορεί να τα εξαργυρώσει από οποιαδήποτε άλλη συμβεβλημένη επιχείρηση του Open Mall. Για να μην κουράζω έτσι με τόσο τεχνικές λεπτομέρειες, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν δούμε λίγο τα παραδείγματα της συμπεριφοράς των καταναλωτών όταν επισκέπτονται ένα κλειστό μολ του εξωτερικού και των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας μας, πηγαίνουν προκειμένου να λάβουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία από εκεί, χωρίς να πηγαίνουν για ένα συγκεκριμένο κατάστημα προκειμένου να αγοράσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ουσιαστικά συνδυάζουν αγορές, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Μην ξεχνάμε ότι τα κλειστά μόλις ουσιαστικά μετεξελίξανε τα παλαιά αστικά εμπορικά κέντρα των πόλεων και μάλιστα ήταν διαδεδομένα κιόλας κυρίως σε περιοχές στις οποίες δεν υπήρχε με ηλιοφάνεια, υπήρχαν βροχές κλπ. Στη δική μας χώρα λοιπόν ουσιαστικά επανερχόμαστε στο αρχικό μοντέλο. Έχουμε την τύχη και την ευτυχία να έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Άρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες και περιβάλλον τέτοιο ώστε να ευνοεί τις πωλήσεις κατά πρώτον και κατά δεύτερον να μπορέσει ο χρήστης της πόλης και κατ' επέκταση καταναλωτής να λάβει μια ολοκληρωμένη εμπειρία η οποία θα τον ικανοποιήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε αφενός να το συγκρατήσει εντός πόλης, αφετέρου να μην φύγει σε άλλη χώρα ή άλλη περιοχή προκειμένου να πραγματοποιήσει αγορές από εκεί. Στην γενεία παρευρέθηκε απίθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος μίλησε για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που συνδέει το παραδοσιακό εμπόριο με το κατάστημα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή βιτρίνα. Μάλιστα, στο περιθώριο των Εγγενείων, ο Εμπορικός Σύλλογος παρουσίασε στην ΠΕΔ ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία ανοιχτών κέντρων εμπορίου σε Ξάνθη, Κομωτινή και Ορεστιάδα, η υλοποίηση των οποίων μπορεί να ενταχθεί στο ΠΕΠ της περιφέρειας. Μια εξαιρετική δουλειά του Εμπορικού Συλλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση και είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει μια ανταπόκριση από τον Περιφερειάρχη και όλη την τοπική αυτοδιοίκηση.
να το αγκαλιάσει και να το επεκτείνει και στις άλλες πόλεις της Θράκης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αναβαθμίζει την εικόνα των πόλεων, ουσιαστικά αναδεικνύει αυτό το οποίο έχουμε, δηλαδή τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου στα κέντρα των πόλεών μας, στους ωραίους δρόμους και στα ωραία μαγαζιά που έχουν απομείνει ανοιχτά, και με αυτόν τον τρόπο ενισχύει τα έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και βεβαίως φωτίζει μια πόλη, της δίνει ζωντάνια, κίνηση, απομακρύνει την εγκληματικότητα και αυξάνει και τον τζίρο αυτών των επιχειρήσεων, δίνοντας στον καταναλωτή μια αίσθηση, ξέρετε, ενός εμπορικού κέντρου που σε άλλες χώρες επιβάλλεται να είναι τσιμεντένια και κλειστά λόγω καιρικών συνθήκων. Σε εμάς όμως, πραγματικά λόγω αυτού του κλίματος, το οποίο είναι χάρισμα Θεού, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να μεταλλευτούμε. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και οι δυνατότητες μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα για να γίνουν ουσιαστικά αυτές οι επενδύσεις. Νομίζουμε ότι μέσω των περιφερειών μπορούν αυτές οι επενδύσεις, αυτά τα προγράμματα να γίνουν πάρα πολύ σύντομα, πολύ καλοσχεδιασμένα, να έχουν ανταποδοτικότητα στις τοπικές κοινωνίες, και νομίζω ότι όλοι οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι το έχουν αγκαλιάσει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε πως ήδη στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης λειτουργεί το κεντρικό ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα με τεχνολογία φυσικής κίνησης. Έτσι, οποιαδήποτε ώρα κάθε κάτοικος ή επισκέπτης της πόλης μπορεί να ενημερωθεί για τα καταστήματα, τις τρέχουσες προσφορές, τα μέσα μεταφοράς, τα τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος, με απλές κινήσεις των χεριών του.